Επί το έργο συνέβαλε η αστυνομία τον νεαρό διαρρήκτη. Στις 2 μετά τα μεσάνυχτα πολίτης πληροφόρησε την αστυνομία ότι βρισκόταν σε εξέλιξη διάρρηξη σε μίνι μάρκετ στην περιοχή του παλιού Γασιζή και αμέσως μέλη της δύναμης έσπευσαν επί τόπου. Μόλις ο δράστης αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς προσπάθησε να διαφύγει. Εκτυλίχθηκε κατά δίωξη στις κεντρικές οδούς της Λάρνακας πριν ο δράστης ανακοπεί και συλληφθεί. Διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για Τουρκοκύπριο 29 ετών με Βρετανική υπηκότητα, ο οποίος, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Ανδρέας Αγγελίδης, καταζητείται για σειρά διαρρήξεων και κλοπών. Ανακρίθηκε στα γραφεία του ΤΑΕ Λάρνακας και φαίνεται τουλάχιστον μέχρι τώρα να ενέχεται σε ακόμα 5 υποθέσεις διαρρήξεων καταστημάτων που διαπράχθηκαν τους 3 τελευταίους μήνες στη Λάρνακα. Στη σκηνή της διάρρηξης εντοπίστηκαν και διαρρηκτικά εργαλεία που είχε αφήσει ο δράστης, ο οποίος για να εισέλθει στο κατάστημα είχε σπάσει την πίσω πόρτα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Ο διαρρήκτης που έφερε τραύμα στο χέρι μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο. Το πρωί ο ύποπτος οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας και εναντίον του εκδόθηκε διάταγμα 8ήμερης κράτησης.